Θοδωρή Χιμάρα, τον έχουμε στο στούντιο. Καλησπέρα σας, κύριε Χιμάρα. Καλησπέρα, κύριε Στεριόπουλε, σε εσάς. Καλησπέρα στο κανάλι σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν, σήμερα είχαμε τα stress tests για τα τραπεζικά ιδρύματα. Είχαμε και τους τέσσερις τραπεζικούς ομίλους, τους συστημικούς, όπως οι ίδιοι αυτοποκαλούνται, έτσι, να περνούν αυτά τα τεστ. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, γιατί η κουβέντα μας θα είναι για μένα στο οικονομικό. Επειδή έχω μάθει να λέω τα πράγματα όπως είναι και να μην κάνω κακή πολιτική, αλλά κάνω πολιτική η οποία να δίνει πάντα τη θετική πλευρά, είναι ένα ευτυχές γεγονός. Είναι ένα γεγονός όταν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ή οι όμιλοι περνάνε τα τεστ, θα πρέπει να τα πούμε συγχαρητήρια. Αλλά όμως εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα 80 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια τα οποία υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα. Σωστά. Δηλαδή ενδέχεται αυτό το οποίο έγινε σήμερα να είναι κάτι πρόσχερο. Γενικά τα οικονομικά μέτρα πόσο επηρεάζουν τους πολίτες? Τα οικονομικά είναι η ερώτηση που κάνετε είναι πάρα πολύ βαθιά. Γιατί σας άκουσα και πριν από λίγο σε κάποιες τοποθετήσεις. Ξεκινάμε πρώτα να δούμε όλη την οικονομία. Ξεκινάμε από τους φόρους, άμεσους και έμεσους φόρους. Οι άμεσοι φόροι είναι ότι πιο άδικο υπάρχει. Όπως πολύ καλά σας έχω ακούσει το λέτε. Διότι καλείται ο φτωχός, ο πανφτωχός, ο άνεργος να πάει να πληρώσει το γάλα όσο και ο πάμπλουτος. Άρα λοιπόν ξεκινάμε ότι από το βασικό, ότι η χώρα αυτή εδώ πέρα, η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει ένα άδικο φορολογικό σύστημα. Σωστά. Πρέπει λοιπόν πρώτα να καθίσουμε να δούμε πώς θα γίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Και υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα και θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο τότε. Επιτελείο, δεν ξέρω, κύριε Χιμάρα, διότι αν ήταν πιο δίκαιο το προηγούμενο ή ήταν περισσότερες οι αντοχές των πολιτών. Λέγαμε ότι αυτός ο οποίος πληρώνει και παίρνει απόδειξη, έλεγε τότε το φορολογικό σύστημα, μαζεύει τις αποδείξεις και εφόσον συμβάλλει στην καλή λειτουργία του κράτους και στο να μαζευτούν είχε τα χρήματα. Είχε μεγαλύτερες αντοχές ο πολίτης όμως, κύριε Χιμάρα. Ο πολίτης στην περίοδο που αναφέρεστε είχε μεγαλύτερες αντοχές. Ο πολίτης σήμερα ήταν καλύτερα η τσέπη του. Ήταν καλύτερα η οικογένειά του. Δούλευαν περισσότερα μέλη στην οικογένειά του. Και στραβά να ήταν το σύστημα, έτσι. Να αρμένιζε στραβά το καραβάκι οικονομικά. Δεν είχε και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι τους τραβούσε τους κραδασμούς. Καταλαβαίνω τι λέτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δουλεύουν οι μισοί για να ταΐσουν και τους άλλους μισούς που δεν έχουν δουλειά. Νομίζω ότι είναι λιγότερο το ποσοστό. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό που λέω. Εγώ πιστεύω ότι είναι όπως το λέω. Διότι όταν ένας νέος εργαζόμενος πάει και δουλεύει με 300 ευρώ, τότε αυτό δεν είναι ένα εισόδημα που μπορεί να ζήσει. Και δύο να δουλεύουν, κύριε Χιμάρα, από αυτά τα λεφτά που λέτε, ένας σοβαρός μισθός δεν είναι. Δεν φτάνουν για να ζήσει μια οικογένεια. Θα πρέπει να υπάρχει και μια σύνταξη επικουρική σε αυτή την οικογένεια. Του παππού, της γιαγιάς. Επίσης θα πρέπει να δούμε, υπήρχαν τύμπανα. Ευτυχές τύμπανα. Ότι όλα πηγαίναν καλά. Λέγαμε ότι θα βγούμε και λέμε θα ξαναβγούμε στις αγορές. Μιλάει κανένας όμως αυτή τη στιγμή ότι κάναμε δύο απόπειρες να βγούμε από το καλοκαίρι και μετά και αστοχήσαμε. Και σφαλιάρες δυνατές. Και σφαλιάρες. Στη μία φορά ζητήσαμε 3 δισεκατομμύρια και πήραμε 1,5 με το διπλάσιο επιτόκιο. Και την άλλη φορά που επιχειρήσαμε να το πούμε. Να το πούμε ήρθε η καταστροφή. Ήρθε η σφαλιάρα. Μεγάλη. 2 μέρες 7 δις. Ήρθε η καταστροφή μας. Απλώς αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε σαν χώρα είναι η πραγματική οικονομία και όχι η επικοινωνιακή οικονομία. Και το τι εννοώ. Είναι η ορολογία, πρωτογενές πλεόνασμα, την οποία λέμε και την έχουμε κάνει όλοι σαν μια παστίλια που την έχουμε στο στόμα. Πρωτογενές πλεόνασμα, να το πούμε, να ακουστεί, εδώ που το αφήνετε εσείς για να ακουστεί, ότι είναι τα έσοδα του κράτους, μείον τα έξοδα του κράτους, δίχως να υπολογίσουμε τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Άρα λοιπόν το πρωτογενές πλεόνασμα που ζητοκραυγάζουμε είναι δευτερογενές έλλειμμα. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί θα πρέπει να μιλάμε στους πολίτες και να κρατάμε σημαίες ευτυχίας για το πρωτογενές πλεόνασμα όταν η χώρα είναι υπερχρεωμένη. Και για να το δώσω να το καταλάβουν απλά οι Έλληνες πολίτες, είναι σαν εγώ αυτή τη στιγμή να παίρνω 1.000 ευρώ σύνταξη, να χρειάζομαι για να ζήσω 990 ευρώ για να ζήσει η οικογένειά μου, αλλά όμως να έχω πάρει και ένα στεγαστικό δάνειο και κάποιο άλλο δάνειο και να έχω άλλα 1.000 ευρώ υποχρεώσεις και να μην τα πληρώνω. Και εγώ να είμαι ευτυχής, αλλά θα πάω φυλακή.
και αυτά να λέω είναι... ότι έχω 10 ευρώ πλεόνασμα. Αυτά είναι, αυτή είναι η πραγματική ουσία του πρωτογενούς και του δευτερογενούς πλεονάσματος. Και εγώ ρωτάω, γιατί δεν μιλάμε για το δευτερογενές έλλειμμα σε αυτή τη χώρα. Συμφέρει. Γιατί δεν συμφέρει. Είναι αυτό που λέω από κάτω. Γιατί κανείς δεν λέει την αλήθεια για την ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν δεν... Γιατί δεν τη λέει κανείς. Δεν θα είχε αξία γιατί να μιλάγαμε... Γιατί υπάρχει η πολιτική πελατεία, κύριε Χιμάρα. Συμφωνώ απόλυτα και είμαι ο πρώτος που είχα πει... Γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει τους πελάτες. Ήμουν ο πρώτος που είχα τοποθετηθεί στο προσυνέδριο των ανεξάρτητων Ελλήνων σαν αναπληρωτής τομεάρχης κοινοβουλευτικής ομάδας ανάπτυξης, το οποίο είχε γίνει στην Αθήνα. Και είχα πει τότε, το οποίο διαστερβλώθηκε μετά, ότι όσο λιγότεροι είναι οι βουλευτές, τόσο πιο εύκολα εξαγοράσιμοι και ελεγχόμενοι θα είναι. Και φτάσαμε σήμερα σε αυτό που λένε, αλλά εγώ το είχα πει σωστά τότε. Και ήξερα τι έλεγα. Τώρα το πάτε εσείς για να στηρίξετε λίγο για την κίνηση Καμένου, έτσι. Όχι, εγώ το πάω για να πω, να μην ξεχνάμε και το τι λέει ο καθένας. Γιατί έχει αξία να υπάρχει προεκλογική ακολουθία λόγου και πράξεως. Εγώ ξέρω τι μου είπε χθες εδώ στο Δελτίο ο καθηγητής, ο κύριος Λευτέρης Θαλασσινός. Η αφρόκρεμα δηλαδή της οικονομίας. Καθηγητές, 100 καθηγητές από όλο τον κόσμο, οικονομολόγοι, ήταν το τριήμερο που μας πέρασε στο Συνεδριακό Κέντρο των Δελφών και αποφάσισαν ότι η ελληνική οικονομία έχει τεράστιες δυνατότητες αρκεί να αρχίσουν να εφαρμόζονται πολιτικές προς όφελος της ανάπτυξης. Γιατί κανείς δεν ασχολείται. Θεωρούν πρωτογενές πλεόνασμα και στο δεύτερο μέρος του Δελτίου θα έχουμε μια πολύ μεγάλη οικονομική κουβέντα με αφορμή τα όσα συμβαίνουν, τα όσα μας είπε ο κύριος Θαλασσινός, ότι οι περισσότεροι ασχολούνται με τα νούμερα μόνο και οι άνθρωποι έχουν πάει σε δεύτερο. Ξέρετε κύριε Στεγιόπουλο, θα είχε αξία να μιλάμε για τα νούμερα και θα είχε αξία να μιλάμε για πρωτογενές πλεόνασμα αν δεν χρωστάγαμε τίποτα. Από τη στιγμή που θα πρέπει να καλύψουμε και αυτά που χρωστάμε, δεν έχει καμία αξία να μιλάμε και να χρησιμοποιούμε τη φράση πρωτογενές πλεόνασμα. Τώρα, αν μου πει κάποιος ότι μπράβο, είμαστε ευτυχισμένοι γιατί τουλάχιστον κερδίζουμε αυτά που τρώμε για να ζήσουμε να μην πεθάνουμε, αυτό είναι ελεγχόμενο. Αλλά δεν είναι αυτό οικονομία ή στρατηγική. Οικονομική στρατηγική μιας χώρας. Εσωκομματικά πώς είναι τα πράγματα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είναι ένας καινούριος χώρος, το είχα πει εξ αρχής. Έχετε ισχυροποιηθεί, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπω και στελέχη, συνεργαζόμενα ή μη. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, είχα τολμήσει και το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα καινούριο, καθαρό κόμμα. Είναι ένας νέος χώρος. Είτε θέλει κάποιος να τον βάλει στη δεξιά, είτε στην αριστερά, είτε στην πατριωτική δεξιά, είτε στο κέντρο. Για μένα, οι ανεξάρτητοι Έλληνες ξεκινάνε από τις παρυφές της αριστεράς και φτάνουν μέχρι τις παρυφές της δεξιάς. Και θα μου το επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσω, γιατί όταν το έλεγε ο Καραμαλής... Θα φτάσουμε, μέχρι τη διαδικασία της συνεργασίας για κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται, ναι, μπράβο, το είπατε. Εννοείται αν θα συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το μεμπτό. Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, μίλησε με τον πρόεδρό μας τον Πάνο τον Καμένο και κατεβάσανε μαζί μία ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, πού είναι το μεμπτό λοιπόν που ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε την πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Μα εγώ, εάν ήμουν βουλευτής και αφήστε το έχετε λίγο δίκιο, να το έχετε πω, δίκιο. Εάν εγώ ήμουν βουλευτής ναι, και η Νέα Δημοκρατία... απομονώνεται τη συνεργασία σε ένα κομμάτι. Όχι, θα μιλήσω... Γιατί φαντάζομαι ότι έχετε κόκκινες γραμμές. Δεν θα κρυφτώ και θα μιλήσω καθαρά όπως πάντα. Αλλά εγώ τώρα το ρωτάω και παίρνω καθαρή θέση. Εάν εγώ ήμουν βουλευτής στους ανεξάρτητους Έλληνες και ως το Σύνταγμα ορίζει ότι ψηφίζω κατά συνείδηση και έφερνε η Νέα Δημοκρατία ένα νόμο, μια ρύθμιση νόμου για τα κόκκινα δάνεια και για τα ασφαλιστικά ταμεία να μην πάνε φυλακοί οι συμπολίτες μας, εγώ δεν θα το ψήφιζα. Δεν μου απαντάτε. Λοιπόν, εγώ μιλάω, θα το ψήφιζα. Δεν μου απαντάτε, άρα, λοιπόν, κύριε Χιμάρα, στο ερώτημα και το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Μην απομονώνετε μια συγκεκριμένη πολιτική δράση, μια συγκεκριμένη πολιτική συνεργασία σε οικονομικό επίπεδο με το σύνολο της συνεργασίας δύο πολιτικών σχηματισμών που ουσιαστικά δεν έχουν πολλά κοινά παρά την αντιμνημονιακή γραμμή. Εάν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα σας λύσω όλες τις απορίες και θα καταλάβετε. Δεν θα κρυφτώ, σας το είπα εξ αρχής. Άρα λοιπόν εδώ πέρα συμφωνούμε. Εάν τώρα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ που το θέλετε εσείς και εμείς οι συνεργαζόμενοι που πάλι το θέλετε ή υπάρχει ένα νέφος
και μου ζητήσουν εγώ να υπογράψω το διαχωρισμό κράτος-εκκλησίας, δεν θα τον υπογράψω. Πιστεύω ότι η Εκκλησία. Εσείς όχι, αφήστε το να το πω. Πιστεύω ότι η Εκκλησία μας. Ουσιαστικά πρέπει να απαντήσετε τι θα κάνει ο Καμένος. Ήμουν χθες και φιλοδοξώ να είμαι και αύριο βουλευτής. Όχι, όχι, άλλο λέω. Και γι' αυτό είμαι άλλο εδώ λέω, πέρα. Ακόμη κι αν ήσασταν, πρέπει να μας πείτε τι θα έκανε ο Καμένος, όχι εσείς. Τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί. Ναι. Και είπε ότι αυτό που είπα εγώ το είπε και αυτός. Αλλά όμως εγώ σας ξαναθυμίζω από πού άρχισα, που αρχίσαμε πριν από λίγο εδώ, και λέω ότι οι Έλληνες βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση ως το Σύνταγμα ορίζει. Γι' αυτό και δεν είναι άλοθη. Στους βουλευτές, αφήστε με να το πω, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, θέλετε, που ψηφίζουν αυτή τη στιγμή και λένε ότι υπήρχε κομματική πειθαρχία. Το Σύνταγμα δεν μιλάει για κομματική πειθαρχία. Θέλετε μια σκληρή ερώτηση, πραγματικά. Πολύ γιατί να διαλέξει ο Τσίπρας εσάς και όχι το Σταύρο το Θεοδωράκη. Εγώ δεν είπα ότι θα διαλέξει εμάς. Λέω. Γιατί. Δεν είπα ότι θα διαλέξει εμάς. Απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάω, κύριε Χιμάρα. Γιατί. Διότι έχουμε υπόσταση, ναι, πιο συνεπή και με διαδρομή και καθαρές θέσεις και απόψεις. Ο κύριος Θεοδωράκης μέχρι τώρα, πόσο εγώ τον έχω ακούσει, δίχως να θέλω να τον προσβάλλω ούτε το χώρο του, σαν πολιτικό χώρο, σε τι έχει πάρει καθαρή θέση. Ο κύριος Θεοδωράκης θέλει το διαχωρισμό Εκκλησίας κράτους. Ας απαντήσει. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Και καλό τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, επειδή αυτή τη στιγμή, η δικιά μου άποψη, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι επόμενη κυβέρνηση. Εάν θέλει να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να είναι κοντά σε αυτούς, να αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία και να έρθει στους ανεξάρτητους Έλληνες. Και να προσέξει και στους ανεξάρτητους Έλληνες τι πρόσωπα θα ψηφίσει. Έτσι ώστε να μπορεί και να λέει ο πρώην ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που νιώθει εξαπατημένος και δεν φοβάται μην κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ευτυχώς που είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Θοδωρής ο Χιμάρας, και η Εκκλησία μας θα συνεχίσει να είναι Εκκλησία μας. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ελεύθεροι, ελεύθερο κράτος, μέσα στο πολύ αίμα που έχουμε χύσει και με το αίμα που έχει χύσει η Εκκλησία μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την πλευρά σας. Εγώ σας είπα ότι είμαι ξεκάθαρος. Είμαι ξεκάθαρος. Συνολικά. Είμαι ξεκάθαρος. Τώρα, εάν θέλετε να πείτε ότι κάποιοι πρώην βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων κινήθηκαν, άλλαξαν χώρος. Πήγαν από εδώ. Μα αυτό δεν θα μπορούσα να το πω. Γιατί θα σας το πω εγώ, δεν είναι. Οι πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήρθαν σε εσάς. Θα σας το πω. Θανάσης ο Γιαννόπουλος. Ο Θανάσης ο Γιαννόπουλος. Δεν έχει έρθει ακόμα σε εμάς. Ο Θανάσης ο Γιαννόπουλος. Καλά, εντάξει, εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Δεν έχει έρθει ακόμα. Εγώ λέω τι λέει η πιάτσα. Προφανώς και δεν έχει έρθει επίσημα σε εσάς ακόμα. Εγώ λέω τι λέει η πιάτσα. Υπάρχει μια διαδικασία και γι' αυτό, αν θέλετε, να σας απαντήσω τώρα. Υπάρχει η διαδρομή του καθενός. Ο Θανάσης ο Γιαννόπουλος ήταν υπουργός υγείας, υφυπουργός υγείας με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Καμένος τι ήταν. Ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ο Καμένος δεν το ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Είδε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής, μην το ξεχνάμε, το 12 και το Μάιο και τον Ιούνιο στη Β' Αθηνών με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εκλέγηκε. Είδε κάποια στιγμή ότι το καράβι είχε αλλάξει ρότα. Ή τέλος πάντων δεν του τέριαζε η Νέα Δημοκρατία και αποφάσισε να χαράξει κι αυτός μια νέα στρατηγική. Από όλα αυτά που είπα θα κριθεί από τον κόσμο. Προφανώς, προφανώς, προφανώς. Κύριε Χιμάρα, για να κλείσουμε, η δική σας προτροπή προς τους πολίτες, πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν και οικονομικά και πολιτικά, γιατί εν ώψη της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, βέβαια ακούμε και το Σαμαρά να λέει ότι εμείς πάμε για εξάντληση τετραετίας, πάμε για εκλογές το 2016. Τα κουκιά δεν βγαίνουν. Εάν θεωρεί ότι 155 έδρες που προσμέτρησε είναι ικανές για να πιάσουν τους 180 που λέει το Σύνταγμα, τους 180 ψήφους για την τελική εκλογή Προέδρου, τότε κάτι άλλο υπονοεί. Και καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι όλα αυτά που βλέπουμε τόσο καιρό να πλανούνται στην ενημέρωση, στην επικαιρότητα. Για το αν υπάρχουν, αν εξαγοράζονται και πάει λέγοντας. Εγώ λοιπόν ξέρω ότι πήρε 155 ναι. Τα 155 ναι είναι πολύ μακριά από το 180. Επίσης δεν συνημερίζομαι και την άποψη ότι μήπως το 180 είναι 169. Γιατί οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής είναι στη φυλακή. Μα οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν έχουν καταδικαστεί για τίποτα. Ψηφίζουν. Επίσης για μένα είναι μεμπτό το ότι περνάνε νομοσχέδια με κάτω από 150 ψήφους, γιατί οι βουλευτές Χρυσής Αυγής είναι στη φυλακή. Εγώ δεν θέλω τέτοια δημοκρατία στη χώρα μου.
Εγώ θέλω την πραγματική δημοκρατία στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Θέλω να υπάρχει ελευθερία. Εάν κάποιος κάνει φυσικά κάποιο έγκλημα να πληρώσει, σαφέστατα, να πάει και στη φυλακή. Αλλά όμως, εάν καταδικαστεί, όλοι είναι αθώοι μέχρι να καταδικαστούν, να κριθούν ένοχοι και να αποδειχθεί ότι είναι ένοχοι. Όταν όμως είσαι στη διαδικασία να αποδειχτεί ότι είσαι ένοχος, δεν μπορείς να χάνεις το δικαίωμα της ψήφου σου. Να μην σου επιτρέπουν να ψηφίσεις. Γιατί μετά θα πρέπει να ελεγχτεί, και εδώ πέρα έχει ίσως δίκιο και ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς, ότι εντάξει, περνάνε κάποια νομοσχέδια, κάποιοι νόμοι. Μα όταν, εάν βγουν οι αποφάσεις. Ολοκληρώστε, κύριε Χιμάρα. Εάν βγουν οι αποφάσεις και αθωωθούν κάποιοι οι οποίοι δεν ψηφίσαν, είναι νόμιμες οι ψηφοφορίες οι οποίες γίναν? Σωστό. Είμαι καθαρός πάντα και δίχως να υπονοώ τίποτα άλλο. Κύριε Χιμάρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου μόνο να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα. Βεβαίως. Και στους Δημήτριδες και στις Δήμητρες, και να ευχηθούμε υγεία και να μην συνεχιστεί άλλο αυτό το οποίο γίνεται στην πατρίδα μας. Να μπορέσει ο λαός να σηκώσει επιτέλους κεφάλι και να σταματήσουν οι αδικίες και να φέρουμε στον ένφια και να σταματήσουν και τα επικοινωνιακά. Γιατί εδώ το συζητάγαμε για το πετρέλαιο. Ήρθε λοιπόν το πετρέλαιο, αλλά ξέρουμε όλοι ότι κοστίζει 1/10. Ναι. Δεν ήρθε.